Λοιπόν, και από τα Χανιά. Ναι. Θα έρθουμε εδώ, στο στούντιο. Ωραία. Να σου πω κάτι. Όχι. Θα το πω όμως, όπως και δεν την περίμενες αυτή την απάντηση. Λοιπόν, έχουμε πει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα φέρνουμε εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον Νίκο Τοσκουλιά, ναι, να κάνουμε έλεγχο προόδου. Βεβαίως. Πώς πάνε τα εργοτάξια, πώς πάνε έχουμε τα έργα. Έχουμε σημειώσει συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια. Καλησπέρα, κύριε Σκουλά. Βλέπουμε, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν. Κύριε Καριωτάκη. Πώς είστε? Μου πείτε και εμένα όχι. Εξαρτάται. Έχουμε πει ότι θα πάρουμε εδώ κάρτες από αυτές που έχουν οι διαιτητές και κάθε φορά που θα ελέγχουμε τους αιρετούς θα βγάζουμε και την ανάλογη κάρτα. Ωραία. Για να ξέρουμε... Αξιολόγηση πάντως. Βεβαίως, αξιολόγηση. Δεν θα μας λέτε άλλα του Σεπτέμβρη και μετά άλλα τον Οκτώβρη. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς από εδώ και πέρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα, κύριε Σκουλά, να δούμε τι γίνεται με τα έργα, πού βρισκόμαστε. Να τα πιάσουμε, δεν ξέρω, να βάλουμε έτσι σε μία βάση. Εσείς ξεκινήστε όπου θέλετε. Έχω ένα πολύ καλό νέο. Έχουμε ένα πολύ καλό νέο. Ωραία. Ξέρω που θα μας πάτε. Σε 27.300.000. Υπογραφές. Υπογραφές αύριο. Για πείτε. Οδική ασφάλεια. Οδική ασφάλεια είναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διεκδίκησε η Περιφέρεια Κρήτης ο κύριος Αρναουτάκης πέρυσι τον Ιούλιο. Το καταφέραμε, όχι τον Ιούλιο του 23, τον Ιούλιο του 22. Καταφέραμε και πήραμε 49 εκατομμύρια. Τα 11 εκατομμύρια και ήδη δουλεύονται στο επαρχιακό δίκτυο του Λασιθίου. Τα 27 εκατομμύρια, ενώ έγινε ο διαγωνισμός εμπρόθεσμα και θα έπρεπε ήδη να δουλεύετε, να. Είχαμε μία δικαστική αντιδική ανάμεσα στους διαγωνιζομένους. Μάλιστα. Είχαμε μία γρήγορη σχετικά εξέλιξη με ό,τι παρακλήσεις μπορούσε να κάνει ο κύριος Αρναουτάκης στο να είναι σύντομη η απεμπλοκή η δικαστική και αύριο, έχοντας τρέξει αυτή τη διαδικασία πολιτικά και νομικά, υπογράφεται η σύμβαση με την εργολήπτρια εταιρεία. Αφορά 27.300.000 έργο και το για έργο αυτό αφορά οδική ασφάλεια της παλαιάς εθνικής οδού. Από Χανιά μέχρι Νεάπολη, Λασίθη, επιλεγμένα σημεία της παλαιάς εθνικής οδού, η οποία, προσέξτε τη λεπτομέρεια, θα λειτουργήσει ως νέο ασφαλτοστρωμένη εναλλακτική στη υποκατασκευή εργασίας του ΒΟΑΚ. Του ΒΟΑΚ. Δηλαδή, θα στρώνουμε 70 συνεχή χιλιόμετρα περίπου από τον Αρόλιθο μέχρι τα περιβόλια Ρεθύμνου, κάποια τμήματα στα Χανιά, από τη Νεάπολη μέχρι τα Μάλια, η παλιά Εθνική Οδός. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο έργο. Το οποίο πότε αναμένεται να ξεκινήσει? Αύριο υπογράφουμε. Υπογράφουμε και πότε ξεκινάμε? Έχουμε ετοιμότητες, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης... Την τουριστική σεζόν θα την προλάβουμε. Δεν προλαβαίνεις να εκτελέσεις 120 χιλιόμετρα στην παλιά Εθνική Οδό, αλλά η παλιά Εθνική Οδός δεν επηρεάζεται τόσο από τη ρουστική κίνηση, αν εξαιρέσουμε το βόρειο παράλιο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου. Οπότε θα λογαριάσουμε. Κύριε Σκουλά, για να το εξηγήσουμε λίγο. Θα λογαριάσουμε δηλαδή, κυρία Καριωτάκη, κύριε Σαββίδη, το πού μπορεί να εκτελεστεί χωρίς όχληση το καλοκαίρι και πού το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Άρα, για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, θα φτιαχτεί λοιπόν η παλιά Εθνική Οδός για να σηκώσει βάρος όταν θα έχουμε το εργοτάξιο, προφανώς, το μεγάλο εργοτάξιο στο νέο βόρειο δικάξιο. Το αξίζει η ποιότητα ζωής των παρόδιων κατοίκων της παλιάς Εθνικής Οδού από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το τμήμα Νεάπολη-Μάλια δεν το αξίζει. Δηλαδή, το τμήμα από Αρόλιθο μέχρι Μάραθο, Δαμάστα, Χόνος, Πέραμα, Αλεξάνδρου Χάνη, Βυράν Επισκοπή, Ρέθυμνο, Περιβόλια, δεν το αξίζει. Φυσικά. Στα Χανιά από την Κίσαμο μέχρι το Κολένι και πιο πέρα, δεν το αξίζει όλη αυτή. Και μόνο όταν λέμε τώρα παλιά Εθνική Οδός, είναι πραγματικά παλιά, γιατί νομίζω ότι κάποια κομμάτια πρέπει να είναι πολλών δεκαετιών, κύριε Σκουλά. Δηλαδή, δεκαετίες του 30. Ναι, δεκαετίες του 30, ναι. Βέβαια. Πραγματικά. Βέβαια. Και μετά. Και με τα πολεμικά, κάποια άλλα κομμάτια, βέβαια. Είναι το παλιό τμήμα. Μάλιστα. Οπότε εκεί θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Περίπου 120 χιλιόμετρα, κυρία Καριωτάκη. Προκειμένου να είμαστε έτοιμοι όταν προκειμένου θα ξεκινήσει η διαδικασία. Προκειμένου να είμαστε πανέτοιμοι και με ασφάλεια και με ασφαλτόστρωση άρτια, θα είναι μία άλλη όψη της παλιάς Εθνικής Οδού. Σε ένα χρόνο περίπου, 1,5 χρόνο. Όσο μας δώσει περιθώριο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βέβαια, γιατί τρέχει και θα πρέπει να γίνει. Οπότε από το Ταμείο Ανάκαμψης έχετε πάρει χρήματα μπόλικα. Στείλαμε
πρόσφατα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο διεκδικούμε να γίνει, στείλαμε μία πρόταση 20.500.000 για το φράγμα των Αμυρών στη Βιάνο. Ναι. Μας τάρει πολύ σημαντικό. Εδώ. Πολύ σημαντικό. Η υπηρεσία μας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, επεξεργάστηκε αυτή την προεργασία για αυτό το θέμα. Και τώρα ετοιμάζονται να μας δώσουν και ένα έργο περίπου 15 εκατομμύρια για την πρόσβαση στο δικταίο άνδρο. Ναι. Από το ψυχρό μέχρι το δικταίο άνδρο, τροφόρο μέσο, μελέτη και για την απορρόφηση κάποιων χρημάτων του Υπουργείου, από το Ταμείο, για αυτό το σκοπό. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία είναι τόσο επαρκώς στελεχωμένη που να μπορεί να τρέξει όλα αυτά τα έργα και τα μεγάλα που έρχονται. Και όχι μόνο αυτά που τρέχει, αλλά και αυτά που μας επιφορτίζουν κάθε μέρα, είναι κάτι το οποίο η υπηρεσία μας προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Mm-hmm. Το είπαμε και προχθές στην Υπουργό που ήρθε εδώ πέρα και μας είδε στην Κρήτη, την κυρία Μπακογιάννη, πυρήνες της εξουσίας, αδερφή του Πρωθυπουργού, βουλευτής Χανίων. Έχουμε μια υπηρεσία όπου έχουμε κόσμο με 20 και πλέον έτη υπηρεσίας, αθρώες συνταξιοδοτήσεις και οι ανανεώσεις με νέο προσωπικό γίνονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου από το Δέδαλο ή με άλλους τρόπους, οι οποίες όμως δεν αφήνουν στη θεσμική μνήμη της υπηρεσίας κόσμο μακράς πνοής. Βέβαια. Δουλεύουν, είναι χρήσιμη αυτή η συνδρομή των συμβασιούχων, αλλά είναι άλλο ο δημόσιος υπάλληλος ο οποίος έχει μια διαβίου ευθύνη, εμπειρία, τριβή και απόδοση σε μια υπηρεσία και άλλο ένας ο οποίος αποκτά μια εμπειρία 10, 20 μηνών, 30 μηνών και μετά αυτή η εμπειρία χάνεται. Βέβαια. Λοιπόν. Αμυρά λοιπόν, δικταίο άντρο, οδική ασφάλεια 27 εκατομμύρια. Κάναμε μία επίσκεψη χθες για να δούμε πώς προχωράνε τα θέματα στον κόμβορ Καλοχωρίου. Επαναλάβαμε κοφαντικά το στόχο μας για το 2024, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, να ήταν έτοιμος ο κόμβος, ακόμα και αν χρειαστεί κάποια συμπληρωματική σύμβαση για κάποια συνοδά έργα τα οποία θα βοηθήσουν τη λειτουργικότητα του κόμβου. Είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας και την δημοτική του ομάδα και τον εργολάβο για να δούμε και κάποια τοπικά θέματα εκεί πέρα που αφορούν κάποιους παράπλευρους από το Γάσι προς τη Ζίντα. Αυτό είναι κάτι νεότερο προς το οποίο τα Πάρτυρα πότε θα πάει? Προς τα Πάρτυρα έχει ανοίξει η διαδρομή. Ανοίξει. Από την κάτω διάβαση. Από βέβαια. Την κάτω διάβαση, βέβαια. Γιατί αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα, καταλαβαίνετε. Δεν ήξερα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας, θα ξεκινούσα από εκεί. Όχι, λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοια. Ναι, Είχατε πάει όμως πριν πρόσφατα και στο Δήμαρχο Χερσονήσου, στο Ζαχαρία του Δοξαστάκη. Έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει με την υπηρεσία μας ο κύριος Δοξαστάκης. Γιατί κύριε Σαββίδη, έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει? Θα σας πούμε αμέσως. Το προηγούμενο έτος κάναμε από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τον κόμβο της Επισκοπής, νέα ασφαλτόστρωση, παλιά Εθνική Οδός. Εδώ να πω λοιπόν, επειδή το έχω ζήσει από κοντά, εκεί στην περιοχή. Πήγε πολύ γρήγορα. Μπράβο. Οι εργασίες πήγαν πολύ γρήγορα. Ομολογουμένως. Και το κοκκίνι χάνει, αν δεν μας εμπόδιζε η ΔΕΗ, τα δίκτυα του. Θα είχαν γίνει όλα μαζί τον Μάιο. Ναι. Εντάξει, κάναμε ένα μικρό τμήμα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε έγινε το τελευταίο τμήμα. Τώρα πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε άλλο ένα χιλιόμετρο μέχρι από το Πίκπα μέχρι τις Γούρνες, μέσα εκεί που περίπου είναι. Ούτως ώστε όλο αυτό το μέτωπο, το παράλιο από Ιππικό Όμιλο μέχρι Καρτερός μέχρι Γούρνες, να έχει καινούργια ασφαλτοτάπητα. Την προηγούμενη εβδομάδα υπογράψαμε τρεις συμβάσεις, εκ των οποίων η μία επηρεάζει αποφασιστικά το Δήμο Χερσονήσου. Είναι η μελέτη για την οδική ασφάλεια και την ανάπλαση της παλιάς Εθνικής Οδού από τις Γούρνες μέχρι τη Χερσόνησο. Προβλέπεται πεζόδρομος, κόμβι, μονοδρομήσεις. Εκεί όμως έχετε και μια μεγάλη δυσκολία, κύριε Σκουλά. Η μελέτη γίνεται, κύριε Σαββίδη, για να λύσει αυτά τα θέματα. Ναι, αλλά με τις απαλωτριώσεις θα γίνει εκεί, γιατί εκατέρωθεν υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις. Έχουμε απαλωτριωμένα ακίνητα, οι μονόδρομοι δεξιά-αριστερά είναι της αρμοδιότητάς μας. Και μάλιστα οι κόμβοι, οι οποίοι μελετώνται, δεν γίνονται χωρίς την χρήση των μονοδρόμων δεξιά και αριστερά. Θα λύσει όμως, είδαμε αναλυτικά με τον κύριο Δοξαστάκη τη μελέτη στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
προβλέπει περίπου 7-8 κόμβους από τις Γούρνες μέχρι τη Χερσόνησο, οι οποίοι θα λύσουν το θέμα ιδίως στη Σταλίδα, που υπάρχει πολύ ιδιαίτερο. Ο κόμβος των Γουβών πέρυσι βασικά έδειξε το δρόμο, το πώς μπορούν να γίνουν λειτουργικά τα πράγματα σε μια φορτισμένη περιοχή. Και το ίδιο θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες για το τμήμα από Χερσόνησο μέχρι Μάλια. Κόμβοι, πεζόδρομοι, δηλαδή η παλιά εθνική οδός, η οποία στην πράξη είναι ενδοαστική τώρα για τη Χερσόνησο, για τα Μάλια, για τη Σταλίδα, θα πάρει μια νέα όψη με αυτές τις μελέτες, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από το ΕΣΠΑ σαν κατασκευή έργου, αν είναι έτοιμες στο χρονοδιάγραμμά τους, στη διετία δηλαδή που έχουμε δώσει. Οπότε, αν δείτε από τον Καρτερό μέχρι τα Μάλια, ο κύριος Δοξαστάης έχει κάθε λόγο να έρχεται στην υπηρεσία μας. Έτσι μας τα περιγράψετε. Με ένα κουτί γλυκά. Ναι, ήρθε. Α, ορίστε. Ήρθε. Βγάλαμε και το παραπολιτικό του θέματος. Ωραία. Ήρθε λοιπόν. Τώρα είπε κουτί γλυκά. Εσείς στον κύριο Σταϊκούρα που έχει έρθει και επιτέλους δίνει τα χρήματα για τις γέφυρες του ΒΟΑΚ. Του δώστε ένα κουτί γλυκά, κύριε Σκουλάπ. Πόσα χρόνια τα συζητούσαν, πόσες φορές εδώ τα έχουμε πει για τις γέφυρες του ΒΟΑΚ. Ζητήσαμε, κύριε Σαββίδη, τα 100 εκατομμύρια για τη σύραγγα από τον Άγνο μέχρι την Ξυλοκαμάρα. Ναι, ναι. Από εκεί δεν βλέπω. Από εκεί γλυκό δεν έχει. Φοβάμαι ότι δεν. Εκεί δεν έχει, αλλά τουλάχιστον για τη συντήρηση, για τις γέφυρες υφιστάμενες του ΒΟΑΚ, άναψε επιτέλους. Το έχει υποσχεθεί, ναι, το έχει υποσχεθεί. Πόσα, 2 χρόνια δεν το περιμένουμε. Έχουμε έτοιμες μελέτες από το 2021, κύριε Σαββίδη. Έτοιμες μελέτες. Επιτακτική ανάγκη να φτιαχτούν. Τρέχουμε, κυρία Καριωτάκη, τρέχει το τμήμα συντήρησης του ΒΟΑΚ, το οποίο ανήκει στην υπηρεσία μας. Τρέχει καθημερινά για σωστικές παρεμβάσεις, για να μην υπάρχει πτώση φθαρμένου μπετών, για να αποκατασταθεί ο οπλισμός όπου φαίνεται και είναι οξυδωμένος. Βέβαια. Αναμένοντας τον κοντό, βέβαια, έτσι. Σωστό. Έτσι. Τα 10 εκατομμύρια των γεφυρών. Μάλιστα. Βέβαια. Ερώτηση τώρα για ο κόμβος Γαζίου, εκεί ολοκληρώθηκε η παρέμβαση. Ο κόμβος Γαζίου χωρίς όχληση την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε καλά εκεί. Πήγε πολύ καλά. Συνεχίζομαι στον κύριο άξονα μέχρι τη Γιώφυρο. Πιστεύουμε πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και αναμένοντας και χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο, γιατί και οι εργολάβοι καμιά φορά μας κάνουν την χάρη να δουλεύουν λίγο περισσότερο από όσο έχουν πληρωθεί. Τους ίδιους δρόμους πάλι. Αλλά υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχει και μια παράδοση οικονομικής συνέπειας από τον κύριο Αρναουτάκη στην περιφέρεια. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει θέμα. Όποιος καθυστερεί για λόγους οικονομικούς, ξέρει ότι η βεβαιότητα πληρωμής από την περιφέρεια Κρήτης είναι από υπερδεκαετή παράδοση εξασφαλισμένη. Έχουμε πρόσωπο. Έχουμε. Το διαμόρφωσε και το επιβεβαιώνει και η λαϊκή εντολή κάθε τόσο, κύριε Σαββίδη, κυρία Καριωτάκη. Έτσι είναι. Σωστό. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Με την αναβάθμιση του δρόμου, το δρόμο μάλλον για προς το αεροδρόμιο που περνάνε μέσα από τα χωριά, για να υπάρχει μια εναλλακτική σύνδεση προς το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Τι γίνεται εκεί, προχωράμε, κύριε Σκουλά? Κύριε Σαββίδη, δεν έχω αρμοδιότητα για να μπορώ να απαντήσω αρμοδίως. Η περιφέρεια πάντως έχει αναλάβει πρωτοβουλία. Θα σας πω συμπληρωματικά ότι έχουμε ότι έχουμε την παράκαμψη την Μπακίου επίσης υπογεγραμμένη την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις επόμενες εβδομάδες θα υπογράψουμε μελέτη και για την παράκαμψη Μυρών. Ωραία. Την Πακίου από βορρά, Μυρών από νότο και τα 8 χιλιόμετρα από τις Γούρνες Τεμένους μέχρι τη Σταυρακιανή Καμάρα, στη διακλάδωση προς Δαφνές. Επίσης αυτό το επικίνδυνο κομμάτι του δρόμου προς Μεσαρά και Τέμενος, βέβαια, με στη Θεό στη μέση τα πάντα. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ που σημαίνει βραχία εκτέλεση και δυνατότητα απορρόφησης άμεση για τη χρηματοδότηση. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα ΕΣΠΑ. Ευτυχώς. Να λυπάστε το χρόνο που τα ΕΣΠΑ έφευγαν κατά 80% μη απορροφημένα. Αυτό λυπόμαστε, κύριε Σκουλά. Αυτά τα έργα, αγαπητοί συμπολίτες, έπρεπε να έχουν γίνει από περασμένες δεκαετίες. Που τα Ντελόρ, που τα Σαντέρ, που τα μεσογειακά προγράμματα. Που όλος αυτός ο πακτολός δεν είχε δημιουργήσει η πολιτεία μας, η διοίκησή μας, η κατασκευαστική μας εμπειρία, την δυνατότητα της πλήρους απορρόφησης αυτών των
επιστρεβμένων χρημάτων κατά 80%, 90%. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, μας τα είπατε ωραία αναλυτικά. Σε πόσο τώρα, σε κανένα μήνα. Θα μας ξανάρθει σε κανένα ένα μήνα να κάνουμε όσα χρειάζεται κάθε τόσο. Βεβαίως. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.